όλο δεν χρειάζεται ούτε να διαφημιστούμε ούτε τίποτα. Λίγο πολύ ότι μας ξέρετε και την παρουσία μου στην Διοικητικά Συμβούλια, όσοι και παρατηρητές στα γήπεδα της υποδοχείας που γυρίσαμε. Εγώ θα ήθελα απλώς τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω, να πω ότι είχαμε ένα διοικητικό απολογισμό σαν Διοικητικό Συμβούλιο για το τι κάναμε από πρώτης, αλλά θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις για το τι δεν κάναμε. Και όλη αυτή η απόρρεια και για τον κύριο Χρυσού που μίλησε προηγουμένως, αλλά και όλο αυτό που έγινε προηγουμένως, ήταν απόρρεια γιατί δεν κάναμε κάτι. Την τροποποίηση του καταστατικού. Δυστυχώς είχαμε πάρει απόφαση το Δεκέμβριο του 2016 σαν Διοικητικό Συμβούλιο να εναρμονίσουμε το καταστατικό μας με το ισχύον της ΕΠΟ. Ίσως να είμαστε η μοναδική ένωση που δεν το έχουμε κάνει ακόμα πανελλαδικά. Με αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή, άσχετα ψηφίσει ο νέος αθλητικός νόμος. Όπου τότε σωματεία θα είχαν κάθε λόγο να προκρίνουν, να αποφασίσουν και τρόπο εκλογής και τρόπο πλειοψηφίων και τρόπο το πόσο κάθε ένα σωματείο θα εκπροσωπείται. Το γιατί δεν έγινε. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ότι δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν έγινε, γιατί ήμουν σε αυτού που πίστευα ότι θα γίνει. Το γιατί δεν το ξέρω. Δυστυχώς όμως, εδώ και 15 μέρες που ζήτησα να πάρω ένα αντίγραφο από αυτό το περιορισμό, ο οποίο πρόσφατα αυτή την πεισματικά να το δώσω από 13 Ιουνίου. Με τη λογική ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί, λέει. Έξω. Πού να κυκλοφορεί, εσά. Είναι κακό να μάθω ότι πήραμε απόφαση να κάνουμε τροποποίηση καταστατικού. Να τα αποτέλεσμα σήμερα, τα βιώνετε όλοι σα. Και όχι μόνο αυτό δυστυχώς το πήγα. Έλαβα υπόσχεση του κύριου Γενικό Γραμματέα ότι το πάρει, τον ευχαριστώ πολύ. Αλλά λυπήθηκα πολύ που αναγκάστηκα προσφύγω στην εισαγγελική αρχή για να πάρω μια εντολή. Δεν ήμουν διαπραστική, ναι. Για να πάρω κάτι το οποίο όχι ανήκε, κάτι το οποίο ανήκε σε εσά. Δεύτερον, θέλω να απολογηθώ για κάποιε επιτροπέ που δεν λειτουργήσαν ποτέ. Γιατί